εκτακτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημογραμμάτων και Τεχνών. Καλησπέρα σας. Τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 31 από σύνολο 819 εργαστηριακών διαγνώσεων. Συγκεκριμένα πρόκειται για 15 άτομα που εντοπίστηκαν μέσω ιχνηλάτησης των επαφών ήδη επιβεβαιωμένων περιστατικών, έναν άτομο μεταξιωδικών ιστορικών και 15 άτομα των οποίων το ιστορικό διερευνάται. Με βάση και τα σημερινά δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των θετικών κρουσμάτων ανήρθε στα 595, περιλαμβανομένων και των 10 που εντοπίστηκαν στις βρετανικές βάσεις. Σε σχέση με τα 18 περιστατικά που δηλώθηκαν τις προηγούμενες μέρες ως υποδιερεύνηση, βρέθηκε σύνδεση με ήδη επιβεβαιωμένο κρούσμα για 11 εξ αυτών, ενώ έναν άτομο είναι προσωπικό της ειρηνευτικής δύναμης με ταξιδιωτικό ιστορικό. Για άλλα 6 επιβεβαιωμένα κρούσματα συνεχίζεται η διερεύνηση. Να αναφέρουμε επίσης ότι τα 595 περιστατικά COVID-19 εντοπίστηκαν μετά τη διεκπεραίωση συνολικά 16.308 εργαστηριακών αναλύσεων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και τα μικροβιολογικά τμήματα των νοσηλευτηρίων του ΟΚΙΠΗ και από ιδιωτικά εργαστήρια. Τα 439 από τα 595 προέρχονται από επαφές, άρα οι λοιμώξεις είναι από την Κύπρο. Θέλω να σημειώσω ότι 58 από τα άτομα που διαγνώστηκαν θετικά με τον ιό και νοσηλεύτηκαν έχουν αποθεραπευτεί. Τα κρούσματα που εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο είναι λιγότερα σε σχέση με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν χθες. Το γεγονός αυτό μας χαροποιεί. Ωστόσο, ο αριθμός των 31 κρουσμάτων είναι μεγάλος και αυτό θα πρέπει να μας κρατήσει σε εγρήγορση. Οι αριθμοί μας επιτρέπουν να διατηρούμε την αισιοδοξία ότι η αχτίδα φωτός στην οποία αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα γίνει ευδιάκριτη υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουμε την εφαρμογή των μέτρων με την ίδια αναποφασιστικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λόγος αμέσως στον Δόκτωρα Μάριο Λοΐζου, Επιστημονικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Λευκωσίας του ΟΚΙΠΗ. Καλησπέρα σας. Θα μου επιτρέψετε σήμερα να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. Μελετώντας τα νούμερα που ανακοινώθηκαν χθες, καθώς και τη σχετική εικόνα σταθεροποίησης των αριθμών που παρατηρείται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, μπορώ να επισημάνω ότι η προσπάθεια που όλοι μαζί κάνουμε τον τελευταίο καιρό έχει αρχίσει να αποδίδει. Αυτό είναι κάτι που πετύχαμε όλοι μαζί και θεωρώ ότι δικαιούμαστε να το πούμε. Από την άλλη, η προσπάθεια αυτή δεν πρέπει στιγμή να χαλαρώσει. Με βάση τα δεδομένα μέχρι τις 3 το απόγευμα, στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώστου, το νοσοκομείο αναφοράς, νοσηλεύονται 28 άτομα, 4 από τα οποία νοσηλεύονται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Δόθηκαν επίσης 5 εξιτήρια, εκ των οποίων 2 μεταφέρθηκαν στο κέντρο αποκατάστασης. Συνολικά, 11 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένα, 2 στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, και 9 στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η κλινική κατάσταση όλων των διασωληνωμένων ασθενών είναι προς το παρόν κρίσιμη αλλά σταθερή. Επίσης, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας νοσηλεύεται ακόμα ένα άτομο που αποσωληνώθηκε σήμερα. Επιπλέον, σε όλα τα υπόλοιπα νοσηλευτήρια πλην του νοσοκομείου αναφοράς, σε θάλαμο νοσηλεύονται 10 επιβεβαιωμένα κρούσματα. Σήμερα, όπως και άλλες μέρες, υπήρξε μια εκτεταμένη αναφορά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας για την ανάγκη ή όχι χρήσης μάσκας στο γενικό πληθυσμό. Θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω το τι ισχύει αυτή τη στιγμή. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τοποθετήθηκε και πάλι επαναλαμβάνοντας την θέση του ενάντια στη μαζική χρήση μασκών από το γενικό πληθυσμό, επισημένοντας μάλιστα αυτή τη φορά τους κινδύνους από τη λάθος χρήση της μάσκας. Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν την πιθανότητα να μολυνθεί κάποιος χωρίς να το θέλει με το άγγιγμα και την επαναχρησιμοποίηση της μάσκας, να αναπτύξει δυσκολία στην αναπνοή, καθώς και την ψευδή αίσθηση ασφάλειας που μπορεί να οδηγήσει σε αμέλεια σχετικά με την τήρηση πιο σημαντικών μέτρων όπως η υγιεινή των χεριών και η αποστασιοποίηση. Τέλος, επαναλαμβάνει ότι οι μάσκες θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς,
αυτούς που τους φροντίζουν και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Την ίδια ώρα όμως, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων, το ECDC, παρά το γεγονός ότι συμφωνεί με την θέση του ΠΟΗ, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, να υπάρξει σύσταση για πιο εκτεταμένη χρήση μάσκας. Η θέση του ECDC είναι ότι ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα και σε ειδικές συνθήκες συγχρονισμού, όπως είναι στη χώρα μας οι υπεραγορές και οι τράπεζες, μπορεί να υπάρξουν ωφέλη, κυρίως για την αποφυγή διασποράς από ασυμπτωματικούς ασθενείς. Η ανάγκη αυτή έχει άμεση σχέση με την πορεία της νόσου σε κάθε κράτος. Ταυτόχρονα και το ECDC επισημαίνει τους κινδύνους από τη λαθασμένη χρήση μάσκας και κυρίως από την ψευδή αίσθηση ασφάλειας που μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε τους βασικούς κανόνες που μας προστατεύουν σε αυτή την πανδημία. Την υγιεινή των χεριών, την τήρηση των αποστάσεων και το να αποφεύγουμε να ακουμπάμε το πρόσωπο. Το αν θα φτάσουμε στην πατρίδα μας στην ανάγκη για καθολική χρήση της μάσκας στο γενικό πληθυσμό εξαρτάται από την πορεία της νόσου καθώς και από τον αριθμό των ασυμπτωματικών ασθενών, ο αριθμός των οποίων θα γίνει προσπάθεια να διαφανεί από τη μελέτη που θα γίνει σε 20.000 άτομα με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο χέρι μας είναι να συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σωστά, να μένουμε σπίτι, να κρατάμε τις αποστάσεις. Ευχαριστώ. Μία ερώτηση προς τον κύριο Λοΐζου αρχικά. Υπάρχουν ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών πρωτοκόλων στα άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί μέχρι στιγμής, όπως είναι η χλωροκίνη για παράδειγμα? Όπως έχουμε πει από την αρχή, όλα τα διαθέσιμα φάρμακα υπάρχουν στο οπλοστάσιο των γιατρών μας. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας απαντήσω επακριβώς, γιατί δεν έχουμε ακριβώς επιδημιολογικά στοιχεία. Εκείνο όμως που μπορώ να πω, και αυτό είναι η αίσθηση την οποία αποκομίζω μιλώντας με τους συναδέλφους κυρίως των μονάδων εντατικής θεραπείας, είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια σχετικά θετική εικόνα μέχρι στιγμής. Έχουν αρχίσει και αποσωληνώνονται ασθενείς, άρα φαίνεται ότι πράγματι η θεραπευτική αγωγή σε συνδυασμό με την νοσηλεία και τη σωστή αντιμετώπιση στις μονάδες εντατικής θεραπείας έχει αρχίσει να φέρνει καλά αποτελέσματα. Θα μου επιτρέψετε όμως, όπως είπα στην αρχή, να είμαι επιφυλακτικός ακόμα μέχρι να έχουμε από τους επιδημιολόγους μας ακριβή δεδομένα. Κύριε Κοστρίκη, έχει γίνει γνωστό ότι τις τελευταίες μέρες έχουμε εντοπίσει κρούσματα από ιδιωτικά εργαστήρια, τα οποία αφορούν σε εργαζόμενους σε υπεραγορές φούρνους, τράπεζες. Μήπως αυτό είναι μια ένδειξη για τη μετάδοση του ιού στην κοινότητα από τη στιγμή που τα κρούσματα αυτά είναι πολίτες που δεν εμπίπτουν στα πρωτόκολλα? Και πόσο ανησυχητικό είναι αυτό το φαινόμενο? Ναι, ήρθε στη γνώση μας αυτό το θέμα ότι υπάρχουν λοιμώξεις οι οποίες είναι σε άτομα τα οποία δουλεύουν σε τόπους που έρχονται σε επαφή με άλλα άτομα. Είναι εξαιρετική σημασία να το έχουν υπόψη μας αυτό το πράγμα. Φυσικά, όπως έχει αναφέρει και ο συνάδελφος ο Μάριος Λοΐζου, ότι με τη νέα επιδημιολογική μελέτη των 20.000 διαγνωστικών τεστ θα εξεταστούν σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που δουλεύουν σε αυτά τα μέρη και θα πάρουμε μια ακριβή εικόνα, θα έλεγα, για τον αριθμό των ατόμων τα οποία δουλεύουν αυτή τη στιγμή και έχουν τον ιό. Πιθανολογώ, εγώ χωρίς να ξέρω την ακριβή απάντηση, ότι αυτά τα άτομα είναι ασυμπτωματικοί, είναι άτομα τα οποία πιθανώς να έχουν τον ιό και να μην το γνωρίζουν. Γι' αυτό η δική μου θέση, όπως προανάφερε και ο συνάδελφος, είναι ότι να φορούν μάσκες ή αν δεν έχουν μάσκες σε αυτά τα μέρη να κάνουν άσκες με ρούχων ή οτιδήποτε άλλο έχουν στην ατοχή τους, διότι οποιαδήποτε στιγμή που ερχόμαστε σε επαφή με άλλον κόσμο είναι καλά να προφυλασσόμαστε και να προφυλάσσουμε και τους άλλους. Έχρι που να έχουμε στην κατοχή μας όλων αυτών των εξοπλισμών που προανάφεραν και πριν λίγες μέρες ο Υπουργός της Υγείας. Μια ερώτηση στον κύριο Κοστρίκη. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε παρόμοιο αριθμό κρουσμάτων σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό εργαστηριακών διαγνώσεων. Αυτό τι σημαίνει?
Κοιτάξτε να δείτε, ναι, ο αριθμός των διαγνώσεων που γίνεται καθημερινά διαφοροποιείται προφανώς και έχει δίκιο αυτός που κάνει την ερώτηση, αλλά επίσης διαφοροποιείται και η φιλοσοφία των δειγματοληψιών. Εντάξει, και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, αν οι δειγματοληψίες είναι στοχευμένες ή αν είναι του γενικού πληθυσμού ή αν τα άτομα από μόνα τους επήγαν σε ιδιωτικά εργαστήρια και έκαναν την ανάλυση. Επομένως, η φιλοσοφική διαφοροποίηση των διαγνώσεων και ο αριθμός προφανώς παίζουν σημασία. Και αυτόν πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Επίσης, ένα άλλο πράγμα το οποίο πρέπει να λαμβάνετε υπόψη όταν ανακοινώνουμε αυτά τα αποτελέσματα καθημερινά, τα κρούσματα τα οποία αναφέρνουμε κάθε μέρα δεν ανήκουν σε δειγματοληψίες της ίδιας ημέρας. Επομένως, για να πάρουμε μια ακριβή εικόνα της επιδημιολογικής καμπύλης, πρέπει αυτά τα κρούσματα να μπουν στις σωστές ημερομηνίες δειγματοληψιών. Άρα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν σημασία και πρέπει να ληφθούν όλα αυτά υπόψη για να δείτε την ακριβή εικόνα της επιδημιολογικής καμπύλης, η οποία δίνεται κάθε Πέμπτη από τον επιδημιολόγο τον κύριο Νικολόπουλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Εγκομιαστικό άρθρο για